πιστεύω ότι θα βάλει με κάποιο τρόπο στο ΝΑΤΟ. Τώρα δεν ξέρω πώς θα το βάλει αυτό. Το βάλει ο Ερντογάν, θα το βάλει στις κατηδιάσεις, συζητήσεις του, πώς θα το κάνει αυτό, δεν μπορώ να το πω αυτή τη στιγμή. Αλλά δεν η Τουρκία, όταν κλιμακώνει, και αυτή τη στιγμή η Τουρκία έχει κλιμακώσει σε ένα ζήτημα, πάνω σε ένα ζήτημα, ποτέ δεν κάνει πίσω εάν δεν πάρει κάτι. Και τι είναι αυτό το κάτι, για να το εξηγήσουμε. Δεν είναι βεβαίως να πάρει ένα νησί, έτσι, για να μην είμαστε υπερβολικοί, αλλά είναι να θέσει σε διεθνές επίπεδο ότι υπάρχει μία διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, και αυτή είναι παραδείγματος χάρη ο στρατιωτικός εξοπλισμός των νησιών μας, και ότι αυτό είναι ένα διεθνές ζήτημα το οποίο πρέπει να λυθεί κυρίως διμερώς. Άρα λοιπόν βάζει ένα ακόμη θέμα στην ατζέντα. Αυτό είναι το πρώτο βήμα που κάνει παντού η Τουρκία, είτε πρόκειται για τις κρίζες ζώνες και τις βραχονισίδες, είτε πρόκειται για την ΑΟ στην Ανατολική Μεσόγειο, είτε πρόκειται για την, για τον ενάριο χώρο στο Αιγαίο. Άρα θεωρείτε ότι με έναν τρόπο θα τεθεί. Το πώς δεν έχει σημασία. Το πόσο δεν έχει σημασία, ακριβώς. Και βέβαια, ξέρετε, θα τεθεί και στη βάση του τι θα δει ο Ερντογάν εκεί. Δηλαδή, αν δει, αδυνατόν να το πιστέψω, μια πολύ εχθρική θέση απέναντί του, πιθανόν να μην βάλει και το ζήτημα αυτό και να περιοριστεί τα ζητήματα της Φιλανδίας και της Σουηδίας και πιθανότατα το ζήτημα της Συρίας, δηλαδή της σχεδιαζόμενης τουρκικής εισβολής, νέας τουρκικής εισβολής στη Συρία. Αλλά αν όμως δει ότι υπάρχουν, αν θέλετε, μέρη του ΝΑΤΟ, οι Ηνωμένες Πολιτείες, για να είμαι σαφής, ή άλλες μεγάλες χώρες του ΝΑΤΟ, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, γιατί το ξεχνάμε το Ηνωμένο Βασίλειο πολλές φορές, ενώ είναι μέρος του ΝΑΤΟ, δεν μπορεί να έφυγε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είναι μέρος του ΝΑΤΟ, που θα τίνουν βίκοα όταν προς τις αιτιάσεις της Τουρκίας, τότε μπορεί να το βάλει. Επειδή σωστά αναφέρετε, το επίδικο αυτής της συνόδου κορυφής είναι η Ουκρανία και το αίτημα της Σουηδίας και της Φιλανδίας, θεωρείτε ότι μπορεί να είναι ένα παζάρι στο οποίο οι μεγάλοι μες στο ΝΑΤΟ θα τίνουν βίκοα όσον αφορά και όσα θα πει για την Ελλάδα? Εγώ πιστεύω ότι είναι ένα μεγάλο παζάρι. Ο Ερντογάν έχει απλώσει την πραγμάτια του, και αυτό είναι, αν με επιτραπεί αυτός ο όρος, στην πραγμάτια αυτή βρίσκεται η Φιλανδία και η Σουηδία, αλλά κυρίως και τα ελληνικά ζητήματα και η Συρία και κυρίως οι εξοπλισμοί του, δηλαδή τα F-16, και οι οικονομικές σχέσεις της Τουρκίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με τους διεθνείς πιστωτικούς οργανισμούς που ελέγχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή στις οποίες οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιρροή, να το πούμε έτσι, αν δεν ελέγχονται πλήρως. Άρα λοιπόν, και θα έλεγα το τελευταίο στοιχείο της πραγμάτιας του είναι το πιο σημαντικό. Άρα λοιπόν θα παίξει με όλα αυτά τα στοιχεία που έχει απλώσει, αυτό το καλάθι που έχει βάλει στο ανατολίτικο παζάρι του, και από εκεί σε κάποια θα πιθανόν να κάνει πίσω. Όχι να κάνει πίσω, προσέξτε, όχι να κάνει πίσω επί της ουσίας, να πει εντάξει δεν θα πίσω το θέμα, αλλά εν πάση περιπτώσει να πάρει κάτι τώρα και να μην θέσει τα υπόλοιπα. Άρα πόσο καθαρό θα έπρεπε να είναι ήδη από τη δική μας πλευρά ότι μην, επειδή είμαστε καλοί σύμμαχοι, δεδομένοι κατά κάποιους, κατά άλλους, μην διανοηθείτε να ανοίξετε ένα λυσβερίσι στο οποίο θα κληθούμε εμείς να βγάλουμε τα κάστανα από τη φωτιά. Ναι, εγώ θα έλεγα ότι θα πρέπει να διασυνδεθεί η συμπεριφορά αυτή της Τουρκίας με τις κυρώσεις και το καθεστώς των κυρώσεων που είχαμε, αν θέλετε, συμφωνεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, εντάξει, βρισκόμαστε στο ΝΑΤΟ, αλλά μια χώρα παίζει σε πολλά ταμπλό. Δηλαδή, να πούμε ότι, κοιτάξτε, αν συνεχιστεί αυτή η επιθετική πολιτική της Τουρκίας και η ρητορική, αλλά και τα προβλήματα που μπορεί να μας δημιουργήσει σε διεθνείς οργανισμούς, εμείς θα προσπαθήσουμε και θα θέσουμε μετεπιτάζω στο ζήτημα των κυρώσεων εναντίον της Τουρκίας, των ευρωπαϊκών κυρώσεων εναντίον της Τουρκίας. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ απλό πράγμα, μπορούμε να το πούμε. Δεν θα μας στοιχήσει τίποτα. Είναι μια απόφαση που έχει ήδη ληφθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απλά πάγωσε, γιατί οι Γερμανοί είπαν τότε ότι εντάξει, θα τα βρείτε να κάνουμε μια τριμερή. Θυμάστε όλες αυτά τα σχήματα. Υπήρχε και αποκλιμάκωση στην Ανατολική Μεσόγειο. Όχι προς συμφέρον μας, αλλά εν πάση περιπτώσει υπήρχε αποκλιμάκωση. Και άρα νομίζω ότι αυτό μπορούμε να το επαναφέρουμε. Στο ΝΑΤΟ οι δυνατότητές μας είναι μικρές. Εσείς δεν θα πιέσεις προς τους συμμάχους, είναι μικρές.
Εσείς λοιπόν δεν θα επιλέγατε να το φέρει η ελληνική πλευρά πάνω στο τραπέζι στη σύνοδο αυτή, λέγοντας κοιτάξτε παιδιά, εντάξει, είναι θέμα η διεύρυνση, προφανώς η Ουκρανία, αλλά εδώ έχουμε τον ένα σύμμαχο επί δύο μήνες να μας απειλεί. Και μήπως χάθηκε η ευκαιρία. Όχι, είναι ένα τερέν το ΝΑΤΟ. Mm. Η προσωπική μου άποψη είναι αυτή. Ναι, ναι, ναι. Συγγνώμη για την φωνή, αλλά είμαι θετικός στον COVID και έχει χαλάσει όλο το σύστημα. Περαστικά σας ευχόμαστε. Ναι, αλλά καλά ακούγεστε. Ελάτε. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Είναι λοιπόν, θα έλεγα ότι το ΝΑΤΟ δεν είναι ένας χώρος ο οποίος μπορούμε εμείς να κάνουμε πολλά πράγματα. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή εμείς, και θα ήταν λάθος να βάλουμε και εμείς βέτο στη Φιλανδία. Όχι, να μην βάλεις βέτο, κύριε Ρούσο, ίσως εγώ δεν το αποσαφήνισα. Όχι να θέσεις βέτο, αλλά να πεις στη συνεδρίαση αυτή ότι κοιτάξτε, εδώ πρέπει να διευκρινιστεί κάτι. Δύο μήνες φτάνουμε στα όρια απειλής πολέμου. Οκτά είπε να ανεβούν πάνω στα νησιά να μας δείξουν πώς αφοπλιζόμαστε. Δεν μπορεί να τα αφήνουμε έτσι. Όχι, αλλά νομίζω ότι αυτό, εάν δεν τεθεί από την Τουρκία, θα ήταν προβληματικό να τεθεί από εμάς. Μάλιστα. Χάθηκε ευκαιρία, πιστεύετε, στο τελευταίο ανακοινωθέν της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι πιο συγκεκριμένο πέρα από τις... Νομίζω σε απανωτές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ελλάδα θα έπρεπε να κινηθεί προς την κατεύθυνση της, αν θέλετε, επανάκαμψης στις κυρώσεις. Θα έπρεπε. Οι Τούρκοι δεν καταλαβαίνουν κανέναν άλλο τρόπο παρά μόνο την ισχύ. Και το κόστος μπορεί να έχει μια απόφαση για αυτούς. Τώρα, κύριε Ρούσο, θέλω να σας ρωτήσω, γιατί θέλω να πάμε και στο μεγαλύτερο κάδρο, αλλά θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Ανεξάρτητα από τη σύνοδο κορυφής, που είναι πάλι στη Μαδρίτη, έχουμε μια πικρά εμπειρία με τη Μαδρίτη, η αλήθεια είναι αυτή. Ανεξάρτητα όμως από αυτό, γιατί μπορεί να αποδειχτεί πολύ μεγαλύτερη σημασία που τις προσδίδουμε επικοινωνιακά από ότι θα είναι ίδια. Συνήθως συμβαίνει αυτό. Σε βάθος όμως χρόνου. Τι βλέπετε σε σχέση με την Τουρκία? Έχει επιλέξει αυτή την τροχιά σύγκρουσης ανεξάρτητα με ποιες μορφές με απολύτως, την Ελλάδα και την Τουρκία? Απολύτως. Κατά τη γνώμη μου, δεν υπάρχει αυτή η αντίληψη που υπάρχει στους μέσους αναλυτές, ο οποίος σέβομαι. Δεν θεωρώ ότι είναι κακοί στους αναλυτές, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή η αντίληψη που λέει ότι αυτά είναι κινήσεις του Ερντογάν για να συναγείρει το εκλογικό του, αν θέλετε, προακροατήριο, δεν με πείθουν. Και δεν με πείθουν και γιατί είμαστε μακριά από τις εκλογές, αλλά και γιατί οι εκλογές δεν θα κρυθούν, αν θέλετε, ούτε καν σε μια κρίση με την Ελλάδα. Υπάρχουν τόσο βαθιά οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα αυτή τη στιγμή στην Τουρκία, που δεν θα τα κρίνει αν θέλετε, ακόμα και μια κρίση με την Ελλάδα, τύπου ημείων. Δεν θα το κρίνει αυτό, δεν κρίνει αυτό τις εκλογές. Και αυτό το ξέρει ο Ερντογάν, δεν είναι χαζός. Ίσα-ίσα ο Ερντογάν είναι ο μεγαλύτερος τακτικιστής ηγέτης που είχε η Τουρκία τα τελευταία 40-50 χρόνια. Λέει εδώ ο φίλος ο Κώστας, καλημέρα, λέει στον εξαιρετικό κύριο Ρούσο, διαβάζω συχνά πυκνά τα άρθρα και τις παρεμβάσεις του, θέλω να το ρωτήσω ευθέως. Μήπως όλο αυτό όμως οδηγεί έκον-άκον σε ένα τραπέζι όπου ο πιεζόμενος θα είναι η Ελλάδα για κάποιες παραχωρήσεις οποιασδήποτε μορφής? Ναι, μπορεί να συμβεί αυτό. Μα αυτό είναι και ο τελικός στόχος των Τούρκων. Ουσιαστικά είναι να βάλουν μια γκάμα, με πολύ μεγάλη γκάμα αιτημάτων, τα οποία μάλιστα επιθυμούν να τα λύσουν διμερώς. Ακούστε, η βασική αντίληψη των Τούρκων είναι ότι το Αιγαίο πρέπει να χωρίσει στη μέση. Αυτή είναι η αντίληψη των Τούρκων, είναι ξεκάθαρο αυτό. Είναι φανερό από παντού. Απλά το κάνουν σε στάδια. Δηλαδή το διεκδικούν σε στάδια. Περί αυτού πρόκειται. Να είμαστε σαφείς. Και αυτή είναι μια τακτική που δεν την κάνει μόνο ο Ερντογάν. Την έκαναν και οι Κεμαλικοί πριν τον Ερντογάν. Τη συνεχίζει και ο Ερντογάν με διαφορετικούς τρόπους, αν θέλετε, και με διαφορετική ρητορική, με διαφορετική ιδεολογική βάση. Αυτό είναι. Και θα τη συνεχίσει και ο επόμενος ενδεχομένως. Προφανέστατα. Ναι, ναι. Επίσης, να ξεκαθαρίσουμε επίσης κάτι, ότι όσο η Ελλάδα δεν πηγαίνει εκεί που έχει ισχύ, η Ελλάδα, σχετική ισχύ, δεν είπαμε ότι. Δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάω για τα διπλωματικά πεδία. Mm. Όπου θα πει ότι ξέρετε τι, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα με την Τουρκία. Τι θα κάνουμε, θα ενεργοποιήσουμε τις κυρώσεις, θα ενεργοποιήσουμε κάποιες από τις κυρώσεις. Μην ξανασυζητήσουμε πάλι το ίδιο θέμα. Αν δεν κάνει κάτι τέτοιο, τότε η Τουρκία θα αντιλαμβάνεται τη θέση της ως μια θέση που μπορεί να την προωθεί χωρίς να πληρώνει τίποτα. Τσάμπα. Κύριε Ρούσο, Ελλάδα και Κύπρος θα έλεγα εγώ, κατά τη γνώμη σας, είναι θέμα αντίληψης, είναι θέμα φοβικού συνδρόμου όπως ακούγεται στην Ελλάδα, είναι θέμα αντίληψης και μάλλον μη σωστής ανάγνωσης το που πάει η Τουρκία, τι είναι? Υπάρχουν δύο όψεις. Από τη μια μεριά νομίζω ότι πολλές φορές δεν αντιλαμβανόμαστε ότι η Τουρκία θεωρεί τον εαυτό της μια περιφερειακή δύναμη και θεωρεί όλες τις άλλες μικρότερες δυνάμεις γύρω της ως
Ιωνίοι περιφερεια, συγγνώμη, δορυφορικές δυνάμεις. Δεν τους αποδίδει δηλαδή την ίδια, το ίδιο στάτους. Η Τουρκία θεωρεί, και ιδιαίτερα επί Ερντογάν, θεωρεί τον εαυτό της ως μια μεγάλη δύναμη, όχι μεγάλη σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά μεγάλη περιφερειακή δύναμη. Το ένα είναι αυτό. Και έτσι συμπεριφέρεται. Αν το κατανοήσουμε ότι συμπεριφέρεται έτσι, τότε δεν θα κατανοήσουμε. Δεν είναι μια απλή χώρα που έχουμε μια αριμερή διαφορά. Δεν είναι αυτό. Η ιδέα κατανοεί έτσι τον εαυτό της. Το δεύτερο είναι ότι και στην ελληνική κοινωνία, αν θέλετε, κατά τη γνώμη μου, υπάρχει ένα έλλειμμα πραγματικής, αυτό που λέμε, κοινωνικής ανθεκτικότητας σε αυτά τα ζήτηματα. Να σας πω κάτι, ένα πολύ απλό πράγμα. Έχετε, πότε είδατε τελευταία φορά μεγάλη διαδήλωση για το τι συμβαίνει στην Κύπρο? Έχετε δίκιο. Έχετε πότε την είδατε αυτή? Δηλαδή έχουν συμβεί τέρατα στην Κύπρο. Αν εξαιρέσουμε ίσως κάποιες μεγάλες διαδηλώσεις όταν στη δολοφονία των Σολομού και Ισακ. Μέχρι εκεί. Έχετε δίκιο. Που έγιναν κάποιες διαδηλώσεις κτλ. Εάν εξαιρέσουμε διαδηλώσεις που κάνουμε με τους Κούρδους ή κάποια αλληλέγγυη με τους Κούρδους, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και ένα άλλο ζήτημα που πρέπει επίσης η Ελλάδα να κατανοήσει είναι το εξής, ότι η Ελλάδα, ούσα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να αντιλαμβάνεται την Τουρκία ως αυτό που είναι. Τι είναι η Τουρκία? Είναι μια χώρα η οποία είναι υπό ένταξη. Δηλαδή είναι σε ενταξιακή διαδικασία. Είτε το θέλετε, όχι, άμα αν δεν θέλει να είναι, τότε θα πρέπει να αποχωρήσει από αυτή την κατάσταση. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η Ελλάδα έχει υποχρέωση να θέτει τα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοκρατίας που υπάρχουν στην Τουρκία. Πολύ σωστές οι επισημάνσεις σας. Κύριε Ρούσο, ας πάω λίγο στο μεγάλο κάδρο. Μου λένε εδώ και ακροατές, εκτιμάτε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιλέξει την πλήρη ρήξη με την πολιτική που είχε χαραχτεί από τον Κίσιγκερ σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, την Τουρκία και την Νοτιοανατολική Μεσόγειο? Εκτιμάτε ότι η Τουρκία στο τέλος θα είναι στο Δυτικό Μαντρί ή εκτιμάτε ότι η Τουρκία με το ένα πόδι μισό θα είναι στο Δυτικό Μαντρί, αλλά το ενάμιση θα είναι σε αυτό που λέγεται πια Ευρασία? Όχι, η Τουρκία θα παραμείνει στο Δυτικό Μαντρί, όπως το λέτε, γιατί εκεί έχει τα περισσότερα κέρδη. Της είναι πολύ καλύτερο να παραμένει στο Δυτικό Μαντρί και, όπως λέτε, κατά καιρούς, και να βγάζει το πόδι της προς τα έξω ή το χέρι της προς τα έξω και να πιάνει και από άλλες πλευρές. Mm. Ακόμα και στις πιο κρίσιμες στιγμές του ψυχρού πολέμου, η Τουρκία διατηρούσε αυτό που λέμε λειτουργικές σχέσεις με τη Σοβιετική Ένωση. Δηλαδή δεν ήταν ποτέ μια χώρα η οποία είχε σοβαρή κρίση με τη Σοβιετική Ένωση, παρόλο ότι ήταν σύνορο του ΝΑΤΟ. Mm. Ήταν δηλαδή... Ακόμη και σε έναν κόσμο που διαφαίνεται πια ότι θα είχε πιο πολυπολικά χαρακτηριστικά, δεν ξέρω αν θα έχει, αλλά λέω. Ναι, γιατί η Τουρκία κατανοεί ότι αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον για την επόμενη δεκαετία, ίσως και παραπάνω, δεν υπάρχει άλλη μεγάλη δύναμη, παγκόσμια δύναμη, σαν τις Ηνωμένες Πολιτείες, στο στρατιωτικό και πολιτικό τομέα. Δηλαδή η Κίνα είναι μια υπερδύναμη οικονομικά, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχει αποφασίσει καθόλου ότι θα παίξει έναν πολιτικό και στρατιωτικό ρόλο σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν παρεμβαίνει σε καμιά κρίση πέραν της περιοχής της. Σαφές. Άρα οι Ηνωμένες Πολιτείες, για απαντήστε στους ακροατές, εκτιμάτε ότι αλλάζουν το αφήγημα Kissinger σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, την Τουρκία και την Νοτιοανατολική Μεσόγειο, για την οποία βεβαίως Νοτιοανατολική Μεσόγειο και ιδίως για το Αιγαίο, εντάξει, ηρεμία θέλουν. Τώρα το ποιο θα είναι λίγο πάνω, λίγο κάτω, το λέω λίγο κοινικά, μάλλον δεν του πολύ απασχολεί. Κοιτάξτε, το δόγμα Kissinger, αν το καταλαβαίνω καλά αυτό που θέλουν να πούν οι ακροατές σας, είναι το εξής. Δεν πειράζει, στη βάση του σχετισμού ισχύως, ας δώσει και κάάτι η Ελλάδα εκεί προς παραπάνω, στην Τουρκία. Αυτό ήταν άλλωστε και η αντίληψή του όταν έγινε το Κυπριακό σύστημα. Σωστά. Το ίδιο λέει και τώρα. Δηλαδή, εντάξει, στη βάση του να μην συνεχίσουμε τον πόλεμο γιατί θεωρεί ότι θα έχει κακές συνέπειες για τη Δύση, και εκεί μπορεί να έχει δίκιο, ας δώσει η Ουκρανία τις ανατολικές περιοχές. Είναι μια αντίληψη που λέει ότι τα σύνορα δεν είναι, αν θέλετε, ιερά, και ότι μπορούν να αλλάξουν ανάλογα με το σχετισμό δυνάμεων. Απλά σε αυτό το σχετισμό δυνάμεων οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να είναι κερδισμένος. Αυτό δεν είναι ένα δόγμα που εμάς μας συμφέρει. Και θα κλείσω με μία εκτίμησή σας. Πώς βλέπετε, γιατί σε εκλογική τροχιά κατά το μάλλον ή τον μπαίνουμε και εμείς πια. μπορεί αυτό
Εντάξει, μπορεί να μην είναι τώρα, μπορεί να είναι λίγο πιο πίσω. Μπορεί αυτό να παγιδεύσει πέρα από τα ευρύτερα, ότι για μας είναι ο ζωτικός μας χώρος, Ελλάδα και Κύπρος, για τους άλλους είναι και προβολή ισχύως και δύναμης, την Τουρκία. Για μας όμως το Αιγαίο, ειδικά το Αιγαίο, είναι ο ζωτικός μας χώρος. Το ερώτημα είναι. Προφανώς. Δεν είναι μόνο ο ζωτικός χώρος. Είναι, πρέπει να σας το πω. Είναι δεμένος άκρη, είναι Ελλάδα. Δεν μπορούμε να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Σωστά, δηλαδή, το να συζητάμε τα ζητήματα του Αιγαίου δεν είναι κάτι. Είναι. Ρωτώ, μπορεί να έχουμε μια αυτοπαγίδευση στην κλιμάκωση ελαίου εκλογών. Εκατέρωθεν. Κοιτάξτε, νομίζω ότι από την ελληνική πλευρά. Ή για να το πω, για να απαντήσετε συνολικά, ή να το πω διαφορετικά. Αν οι εκλογές δεν είναι πρόορες στην Ελλάδα, προσέξτε τώρα, και είναι κατά Μάιο, είναι προφανές ότι αν και ο Ερντογάν αποφασίσει Μάιο για να περάσει και τη σκόπελο του 10% και να βοηθήσει το συνέτερό του να πάει στο 7%, τότε είναι προφανές ότι μέχρι και τότε, αν έχουμε τέτοια μηνύματα αντάλλαγμενα, μάλλον δεν θα έχουμε, διότι κανείς δεν παίρνει το ρίσκο να του κάτσει στραβή. Θα συντριβεί. Γι' αυτό σας ρωτώ. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα πάρουν το ρίσκο μιας σύγκρουσης, αλλά ότι οι Τούρκοι επίσης έχουν ένα. Μην ξεχνάτε ότι πότε έγιναν τα Ίμια. Έχετε δίκιο σε αυτό. Δηλαδή, όταν βλέπουν ότι στην Ελλάδα υπάρχει για διάφορους λόγους μια μεταβατική κατάσταση ή ένα κοινό εξουσίας ή λίγο πριν τις εκλογές, λίγο μετά τις εκλογές, ή μετά τις εκλογές. Ακόμα και όταν υπάρχει η κυβέρνηση Σιμίτη, δεν ήταν μια κυβέρνηση η οποία. Δεν είχε τη δεδηλωμένη, δηλαδή δεν μιλάω σε περίπτωση που δεν υπάρχει απόλυτη πλειοψηφία. Αλλά ακόμα και σε τέτοιες βρίσκουν τέτοιες είδους περιπτώσεις και εκεί βλέπουμε ότι εξελίσσονται κρίσεις. Εκείνο που επίσης με φοβίζει, θα σου το πω αυτό, είναι μην χρησιμοποιηθεί η ελληνοτουρκική διαμάχη και στο εσωτερικό των ελληνικών εκλογών. Αυτό θα ήταν καταστροφικό. Δηλαδή να χρησιμοποιηθεί το ζήτημα του κινδύνου της Τουρκίας και της κλιμάκωσης με την Τουρκία, δεν ξέρω, οποιαδήποτε δύναμη, δεν λέω κάποια συγκεκριμένη δύναμη, ως ένας τρόπος για να συσπυρώσει ομάδες ψηφοφόρων. Αυτό παίζει ακριβώς στο γήπεδο της Τουρκίας. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και θέλω να μου απαντήσετε όσο μπορείτε να το εκτιμήσετε εδώ στο φίλο το Γιάννη που στέλνει το μήνυμα, παρακαλώ πολύ, από τον Brighton. Λέει, κύριε Ρούσο, θέλω να σας ρωτήσω, μπορεί αυτό το καλοκαίρι με άξονα το πλωτό γεωτρύπανο και 5-6 πολεμικά να έχουμε, προσέξτε, ένα καταιγισμό εξελίξεων από τη μια να ανακοινώσουν ΑΟΣ Ανατολικής Μεσογείου και Αιγαίου οι Τούρκοι. Μαξιμαλιστική, αλλά να την ανακοινώσουν. Από την άλλη να βγάλουν και να πάνε μέχρι τα όρια του τουρκολιβικού ανατολικά της Κρήτης και να πούνε ότι εμείς προχωράμε γιατί έχουμε τα δίκια μας. Αυτό μπορεί να μείνει μετά αναπάντητο. Αυτή τη στιγμή η στρατηγική τους έχει επικεντρωθεί στην στρατιωτικοποίηση. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει και δεν θα ανοίξουν το παιχνίδι τόσο πολύ. Αν ανοίξουν τόσο πολύ το παιχνίδι, πάνε να πει ότι έχουν βάλει πλώρη για να κάνουν κρίση. Δηλαδή ότι έχουν σχεδιάσει να πάμε για κρίση. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε μια, ας αν θέλετε, μονοκαλλιέργεια στη ρητορική τους, τι θα γίνει με τη στρατιωτικοποίηση και τι θα γίνει με τη στρατιωτικοποίηση. Καθημερινά θυμήθηκαν τη στρατιωτικοποίηση. Σωστά. Εάν ανοίξει αυτή τη βεντάλια που περιγράφει ο φίλος από τον Brighton, νομίζω ότι τότε οι Τούρκοι έχουν σχεδιάσει κρίση. Πάντοτε, όπως πολύ σωστά το είπατε, οι κρίσεις δεν βγαίνουν πάντα όπως τις θέλουμε. Δηλαδή, και ακόμα και αν έχουν σχεδιάσει κρίση, οι Τούρκοι μπορεί να μην τους βγει όπως τις θέλουν, και αυτό μπορεί να είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα για τον Ερντογάν στις εκλογές. Όντως, εκεί θα είναι πρόβλημα για τις εκλογές. Θα σας ευχηθούμε περαστικά και ελπίζω να τα ξαναπούμε. Να αποτιμήσουμε μετά το ΝΑΤΟ, αν θα έχετε χρόνο και εφόσον θα είστε καλά και ευχόμαστε. Ευχαριστώ και με καλύτερη φωνή. Όχι, μια χαρά ήταν η φωνή, οφείλω να το πω. Να αποκωδικοποιήσουμε όμως κάποια σημεία που ενδεχομένως θα χρήζουν προσοχή. Ναι, γιατί τότε θα έχουμε και καλύτερη εικόνα του τι συνέβη και προς τα που πάνε τα πράγματα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και κυρίως οι θέσεις των ΗΠΑ που κατά τη γνώμη μου μέχρι τώρα έχουν μείνει σχετικά. Αν θέλετε, ήσυχες. Και να μην ξεχνάμε τους Άγγλους. Καλά κάνατε εσείς και το υποδηλώσατε αυτό. Να μην τους ξεχνάμε ποτέ. Δεν ξεχνάμε τους Βρετανούς, γιατί πολλές φορές μιλάμε για το ΝΑΤΟ και ξεχνάμε ότι η άλλη δύναμη, εκτός από τις ΗΠΑ, είναι η Βρετανία με πολύ σημαντικά συμφέροντα στην Ανατολική Μεσόγειο. Έτσι.